Κύριε Αλαβάνε, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας με αφορμή την υπόθεση Λευκορωσίας. Αν είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις των αξιωματικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν, του Συμβουλίου, αλλά και των ελληνικών κομμάτων, της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, των άλλων κομμάτων, είναι μια δόση μπόλικης υποκρισίας. Γιατί προσπαθούν ένα πραγματικά απαράδεκτο γεγονός, όπως ήταν η καθήλωση του αεροσκάφους, να πούν ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο και πρωτοφανές, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Και δεν ισχύει γιατί αφενός οι ίδιες αυτές οι δυνάμεις που σήμερα μιλάνε για κρατικές αεροπειρατείες έχουν δημιουργήσει όλο εκείνο το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο και το πλαίσιο των μηχανισμών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ώστε να μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Οι ίδιοι οι δικοί τους σύμμαχοι, οι αναντικατάστατοι σύμμαχοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, έχουν εδώ και χρόνια αξιοποιήσει όλα αυτά τα μέτρα και μηχανισμούς. Τι να θυμίσουμε, τις μαύρες πτήσεις της CIA που έμπαιναν και στον ελληνικό εναέριο χώρο και στον άλλο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Να θυμίσουμε την καθήλωση προεδρικού αεροσκάφους του Προέδρου της Βολιβίας στην Αυστρία κατ' εντολή των ΗΠΑ με την υποψία ότι μπορεί να επιβαίνει ο καταζητούμενος τότε Σνόντεν. Άρα λοιπόν δεν είναι ούτε πρωτόγνωρα ούτε πρωτοφανή και είναι συγκεκριμένες οι ευθύνες των δυνάμεων που σήμερα κάνουν αυτή την κριτική. Η σκοπιμότητα ακριβώς βρίσκεται στο τι είναι η Λευκορωσία και τι θέση παίζει στους φοδρούς ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς σήμερα. Γιατί πριν από μερικά χρόνια, όταν εντάχθηκε η Λευκορωσία, για παράδειγμα, στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και χρηματοδοτήθηκε κτλ., δεν ήταν τότε δικτάτορας ο Λουκασέγκο. Σήμερα, βεβαίως, που η σχέση της είναι πολύ στενότερη με τη Ρωσία και παίζει στο πλαίσιο του σφοδρού ανταγωνισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ από τη μία και Ρωσίας από την άλλη, και Κίνας βεβαίως, στα ανατολικά σχέδια αλλά και στην αυτοτελή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη στρατιωτική της αναβάθμιση, όπως δείχνουν σφοδρές, τεράστιες πολεμικές ασκήσεις όπως η Defender Europe που γίνεται τώρα με συμμετοχή και της Ελλάδας, δίνεται αυτή η απάντηση. Μάλιστα. Το μέγεθος της υποκρισίας, για να βάλω μια τελεία, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπαίνω στη συζήτηση ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλούν ακτιβιστή έναν άνθρωπο ο οποίος αποδεδειγμένα είναι ακροδεξιός, έχει λάβει μέρος σε μάχες με ακροδεξιά τάγματα στην Ουκρανία κτλ. Δεν είναι λοιπόν ένας γενικά ακτιβιστής, αλλά και από την άλλη δεν είδα να είναι τόσο ευαίσθητη η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα που τη στηρίζουν, στο θέμα για παράδειγμα των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. 250 άνθρωποι. Βάλτε αυτή την τελεία, κύριε Αλαβάνο, θα επανέλθω. Δεν συζητήθηκε, δεν μπήκε καν προς συζήτηση σε καμία από τις επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου αυτό το σημαντικό. Δεν υπάρχει κρατική βία, δεν υπάρχει τρομοκρατία. Κύριε Αλαβάνο, εσείς πιστεύετε ότι η κατάσταση αυτή που έχει διαμορφωθεί δημιουργεί κάποιες προϋποθέσεις για να ζητήσουμε, για να προωθηθούν και αντίστοιχες πολιτικές και σε σχέση με την Τουρκία? Το χαρακτηριστικό εκείνο το οποίο στιγματίζει τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η μεγάλη αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, στο εμπεριαλιστικό σύστημα όπως λέμε εμείς. Αυτό στέλνει κύματα τα οποία επηρεάζουν το σύνολο της τοποθέτησης και της θέσης και των υπόλοιπων δυνάμεων στον κόσμο. Άρα λοιπόν, στα αυτά τα δύο στρατόπεδα, τα οποία κάπως με τις εσωτερικές τους αντιθέσεις, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια ενιαία δύναμη, μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Αυτό φαίνεται και στη στάση που κρατάνε και σε σχέση με τη Ρωσία, για παράδειγμα, σε σχέση με την Τουρκία. Έτσι, αυτό το οποίο το χαρακτηριστικό και το βασικό είναι ότι οι σχέσεις καθορίζονται από τις πολυπλόκαμες οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές ταπόσχεσεις που αναπτύσσονται με άλλες χώρες. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο έχουν θέση και υπάρχει πραγματικά μια βιομηχανία μεγάλη κυρώσεων, οι οποίες άλλοτε βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, άλλοτε βασίζονται σε άλλα ζητήματα, οι οποίες επί της ουσίας πώς αξιοποιούνται έτσι ώστε να σπρωχτούν τα συμφέροντα ευρωπαϊκών ομίλων και οικονομικά, σε εμπορικό πόλεμο, αλλά ακόμα πολλές φορές και να δικαιολογηθούν και περιοριστικές επεμβάσεις, τις οποίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει και μόνη της με βάση την παγκόσμια στρατηγική της. Έχει παρέμβει στρατιωτικά και στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, έτσι, και στα σύνορα εκεί όπου ακουμπάει με την επιρροή της Ρωσίας στα Βαλκάνια. Άρα λοιπόν, την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτή η κατάσταση, την ίδια στιγμή που μπορεί να μιλάει μια έκθεση, μια κατεύθυνση για κυρώσεις, συνεχίζει και το ελληνικό κράτος συνεχίζει και έχει επαφές, για παράδειγμα, με την Τουρκία για να σπρώξει τα συμφέροντα των τουριστικών επιχειρηματιών, άλλα συμφέροντα. Άρα συνεχίζει αυτή η σχέση να υπάρχει. Και αυτό το οποίο καθορίζεται
Και αυτό που θα καθορίσει σε τελική ανάλυση είναι κατά πόσο θα ασκηθεί η κατάλληλη πίεση έτσι ώστε να φτάσουμε στο στόχο. Γιατί διακεκριμένος στόχος και στην περιοχή μας είναι συγκεκριμένος. Η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου των υδρών ανθράκων με ευρωνατοϊκό καπέλο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτές είναι οι εξελίξεις που καθορίζουν.